Φύγαμε να πάμε Θεσσαλονίκη σε κάτι τραγικό. Τραγικό, πραγματικά τραγικό. Τρομακτικό, θα έλεγα. Το οποίο δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε. Μιλούμε, θα μας πει και ο Αντώνης ο Τσολναράς, ο συνάδελφός μας από τη Θεσσαλονίκη, για ένα περιστατικό στον Εύωσμο, όπου ένα 15χρονο παιδί πέφτει θύμα άγριου ξυλοδαρμού, όπου το στέλνει στο νοσοκομείο από άλλους συνομήλικούς του, από 17 άριδες, από μία ομάδα παιδιών ηλικίας 17-18 ετών. Όλα αυτά γιατί? Γιατί, για να του πάρουν ένα κινητό. Για να κινητό. Πάμε στον Αντώνη Τσολναρά, είναι, καλημέρα. Είναι ο πατέρας αυτού του παιδιού. Άκριο. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι κοντά μας. Και οι λόγοι που μιλάει σήμερα με την πλάτη γυρισμένη στην κάμερα είναι εύλογοι όταν, μάλλον είναι δικαιολογημένοι, όταν το παιδί του κινδυνεύει, όταν το παιδί του είναι στο νοσοκομείο, και αυτός είναι και ο λόγος που θέλουμε να ακούσουμε μόνο τη φωνή του, γιατί το μήνυμά του θέλουμε να ακούσουμε και όχι να δούμε το πρόσωπό του. Καλή σας ημέρα, καλημέρα και εσένα Αντώνη, να μας περιγράψει ο άνθρωπος τι έχει γίνει. Καλή σας ημέρα, ναι, ναι. Λίγο να ξεκινήσουμε, αν θέλετε, ανάποδα, αν μου επιτρέπετε, στο ρεπορταζιακό σκέλος, και να πούμε ότι ο Σύλλογος Διδασκόντων χθες, μόλις χθες, ενώ το περιστατικό έγινε 24 Οκτωβρίου, αποφάσισε λοιπόν να αλλάξει σχολικό περιβάλλον στους δύο από τους δράστες, οι οποίοι έχουν συλληφθεί για την επίθεση, την ανέτη επίθεση που εξαπέλυσαν απέναντι στον γιο. Πάμε στο ιστορικό της επίθεσης όμως. Στο γιο του πατέρα. Λίγο μας περιγράψει ακριβώς τι έχει γίνει. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Πρώτα απ' όλα, περαστικά στο παιδί. Βεβαίως, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Πρώτα μία διευκρίνηση. Έγινε στη Σταυρούπολη στο πρώτο ΕΠΑΛ και όχι στο Εύωσμο. Και χωρίς λόγο, ούτε για ένα κινητό. Ούτε γι' αυτό. Το παιδί είναι μαζί. Περιγράψτε μας εσείς τι έχει συμβεί ακριβώς. Μάλιστα. 24 Δεκάτου πήγε το παιδί μου κανονικά 8 και 4 στο σχολείο. 10 η ώρα το πρωί με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: «Μπαμπά, με χτυπήσανε». Σε 10 λεπτά πήρα το μηχανάκι, πήγα εκεί πέρα, έφτασα, μπήκαμε στο γραφείο, είδα το παιδί μου χτυπημένο. Πολλά χτυπήματα στο κεφάλι, με κλωτσιές και μπουνιές, πρισμένο το κεφάλι του, και ρώτησα τι έγινε. Μου λέει: «Παπά, είχαμε 2 ώρες κενό, καθόμασταν μαζί με τον συμμαθητή μου έξω στο προάβλιο, μέσα στο σχολείο, έξω στην αυλή του σχολείου, και συζητούσαμε. Ξαφνικά αισθανθήκαμε», λέει ο φίλος του, «ένα ντου από 10-15 άτομα, και το λέει το γιο μου, τρέχα». Ο γιος μου δεν μπόρεσε να τρέξει, προσπάθησε, δεν προλάβε να φύγει, ο συμμαθητής του γλίτωσε. Πιάσανε τον γιο μου και τον κάνανε μαύρο στο ξύλο. Με χίλια ζόρια προσπάθησε να αποφύγει διάφορα, πήγε στο διευθυντή, τον είπε το περιστατικό και λέει: «Θέλω να πάρω τον μπαμπά μου τηλέφωνο». Ο διευθυντής, το μόνο που είπε: «Κάτσε λίγο να το λύξουμε μόνοι μας και να δούμε αν χρειαστεί να πάρω τον πατέρα σου τηλέφωνο». Με το που βγήκε ο διευθυντής για ένα λεπτό από το γραφείο του, ο γιος μου κρυφά πήρε τηλέφωνο και μου είπε: «Μπαμπά, με χτυπήσανε 10 άτομα». Συγγνώμη, ο διευθυντής του σχολείου, αντί να ενδιαφερθεί για το παιδί, να το μεταφέρει είτε στο νοσοκομείο, αν χρειάζεται κάτι παραπάνω, είπε να το λύσουν μεταξύ τους και να μην σας καλέσουν στο τηλέφωνο, να μην πάρουν τηλέφωνο ένα νοσοκομείο, να δουν αν το παιδί χρειάζεται κάτι. Ακριβώς. Κατάλαβε για ποιο λόγο το παιδί όμως έγινε η επίθεση? Όχι. Δεν έχει καταλάβει τίποτα. Γιατί, όπως σας είπα, ο γιος μου είχε 2 ώρες κενό, ενώ τα παιδιά βγήκανε μέσα από το μάθημα. Και συγκεκριμένα μία δασκάλα το καταγγέλει κιόλας για τους δύο συλληφθέντες, ότι τους είπε ότι αν βγείτε από την τάξη θα πάρετε απουσία. Και τα παιδιά είπαν: «Βάλτε μας απουσία». Για πάμε λοιπόν. Σας παίρνει τηλέφωνο ο γιος σας και... Μάλιστα. Και μου λέει: «Παπά, με χτυπήσανε 10 άτομα». Με το που έφτασε εκεί πέρα, είδα το παιδί μου χτυπημένο. Πήρα την αστυνομία κατευθείαν τηλέφωνο, την άμεση στράση. Ήρθαν, ήθελε η άμεση στράση. Προτού φτάσει 5 λεπτά όμως, παρουσιάστηκαν 2 παιδιά, και 17 και 18 χρονών, και είπαν ότι εμείς είμαστε, αναλαμβάνουμε την ευθύνη. Τους αναγνώρισε ο γιος μου και έγινε η σύλληψη. Πήγαμε στο αστυνομικό τμήμα και από το αστυνομικό τμήμα, αφού έγινε η μήνυση, φύγαμε στο νοσοκομείο στο Παπαγεωργείο. Μείναμε 24 ώρες, έπρεπε να μείνουμε 48, μείναμε 24, γιατί έπρεπε να βγει το παιδί για να πάει σε ιατροδικαστή να μην χάθουν στοιχεία. Σωστά. Πήγαμε στον ιατροδικαστή, έγινε και εκεί πέρα η εξέταση, και από τις 24 ήμασταν εκεί μέχρι και προχθές στο σπίτι, αναρώναμε. Στις 3.11 γίνεται ένα τυπικό συμβούλιο καθηγητών. Δεν κατάλαβα ποτέ γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Έγινε να απομακρυνθούν τα παιδιά που χτυπήσανε, έγινε να μάθει από το δικό μου το παιδί τι έχει γίνει, ας πούμε. Όταν πήγαμε εκεί πέρα, τους είχα πει κιόλας τηλεφωνικά ότι το παιδί δεν είναι σε ψυχολογία να εξηγήσει όλο αυτό που πέρασε.
Φανταστείτε ότι είναι 10-15 άτομα. Εδώ δύο άτομα να έρθουν επάνω σου και τρομάζει. Όχι 15 άτομα. Ναι. Και το πιέζανε το παιδί σε μια καρέκλα. Θυμήσου και θυμήσου. Τι θυμήσου. Τι να θυμηθεί. 15 άτομα τρύπουσαν. Να ρωτήσω κάτι. Επειδή αργότερα του αναγνώρισε του ανθρώπου αυτού, του 17χρονου, ποιε ηλικίε είναι. Είχε προηγούμενα μαζί του, του είχε ξαναδεί, του γνώριζε, έκαναν παρέα. Κανένα απολύτω. Κανένα απολύτω. Το παιδί σήμερα πώ είναι. Ποια είναι η κατάστασή του. Ψυχολογικά είμαστε ακόμα χάλια. Φανταστείτε ότι εγώ χάνω μεροκάματο για να το πάω το παιδί στο σχολείο. Εγώ το πηγαίνω συνοδεία. Εγώ το πηγαίνω το παιδί και εγώ το φέρνω το παιδί. Σωματικά, εντάξει, και τα τραύματα καλύφθηκαν. Ψυχολογία όμω αυτό το παιδί δεν θέλει να πάει σχολείο. Δεν θέλει να βγει. Έχουν εντοπιστεί, φαντάζομαι, ξέρουν όλοι. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Από ό,τι έμαθα από τους καθηγητές και ειδικά από εσάς τους δημοσιογράφους από χθες που έγινε αυτό το θέμα, μάθαμε ότι εχθές απομακρύθηκαν. Μάλιστα. Και το θέμα είναι ότι οι δύο απομακρύθηκαν, οι άλλοι 13. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ήτανε... Εμείς θα μείνουμε στο θέμα και θα συνεχίσουμε να κάνουμε ρεπορτάζ, Αντώνη, επειδή δεν θα προλάβουμε. Ούτως ή άλλως θα ξαναδούμε και μετά. Το θέμα πάντως είναι να βρεθούν και οι υπόλοιποι 13, γιατί όλα αυτά συμβαίνουν σε ελληνικά σχολεία εν έτη 2022 και κινδυνεύουν πάρα πολλά παιδιά από τέτοιους νταΐδες. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μας μιλήσατε. Πολύ βία, ρε παιδί μου, στα σχολεία και σε μικρά παιδιά, σε ανήλικα παιδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πολίτη, που ήσασταν κοντά μας.